Το σύμπαν είναι απέραντο, είναι τεράστιο και με βάση αυτά που γνωρίζουμε επεκτείνεται. Η μελέτη του σύμπαντος, τη σύνθεσής του και της ιστορίας του έχει μεγάλη σημασία για τους αστροφυσικούς. Και το σύμπαν έχει περισσότερα να προσφέρει από γαλαξίες, αστέρια, μαύρες τρύπες και πλανήτες. Υπάρχουν πράγματα εκεί έξω που προβληματίζουν τους αστρονόμους για δεκαετίες. Και ένα από αυτά τα μυστήρια είναι οι ενιγματικές δομές που βρέθηκαν πριν από αρκετές δεκαετίες. Αυτές είναι περίεργες, τεράστιες δομές ή νημάτια που εκτείνονται πέρα από τους γαλαξίες. Η ακριβή σύνθεση, η φύση και ο σκοπός τους είναι κάτι που συζητείται ακόμα από τους αστρονόμους. Αφού ανακάλυψε για πρώτη φορά μια οικογένεια μεγάλης κλίμακας, εξαιρετικά οργανωμένων μαγνητικών νηματίων που κρέμονται στο κέντρο του γαλαξία στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο αστροφυσικός Φάραντ Ζαντέχ του Northwestern University γοητεύτηκε και προβληματίστηκε από αυτά. Μετά από 40 χρόνια ο Ζαντέχ εξακολουθεί να βρίσκει το θέμα συναρπαστικό, αλλά ίσως με λιγότερη έκπληξη. Σύμφωνα με αυτόν και τους συνεργάτες του, δύο πιθανές εξηγήσεις για την άγνωστη προέλευση των κοσμικών δομών έχουν προταθεί από την ανακάλυψη παρόμοιων νηματίων σε άλλους γαλαξίες. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ζαντέχ και οι συγγραφείς του δημοσίευσαν μια εργασία στο The Astrophysical Journal Letters, προτείνοντας ότι μπορεί να σχηματιστούν νημάτια όταν ο άνεμος μεγάλης κλίμακας αλληλεπιδρά με τα σύννεφα ή όταν εμφανίζονται αναταράξεις μέσα σε ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο. Αυτά τα νημάτια που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά από τον Ζαντέχ εκτείνονται 150 έτη φωτός. Βρίσκονταν κοντά στην υπερμεγέθη μαύρη τρύπα του γαλαξία, στο κέντρο του. Η συλλογή παρατηρήσεων του Ζαντέχ φέτος έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 1000 νημάτια. Αυτή η παρτίδα περιλαμβάνει μονοδιάστατα νημάτια, διατεταγμένα ως ζεύγοι και συστάδες, συχνά σε ίση απόσταση, παράλληλα μεταξύ τους ή με κλίση πλάγια, σαν κυματισμοί σαν καταράκτη. Σύμφωνα με τον Ζαντέχ, τα μυστηριώδη νημάτια αποτελούνται από ηλεκτρόνια που περιστρέφονται κοντά στην ταχύτητα του φωτός, κατά μήκος ενός μαγνητικού πεδίου. Παρά το γεγονός ότι συνέθεσε το πάζλ σχετικά με το από τι ήταν φτιαγμένα, ο Ζαντέχ αναρωτιόταν ακόμα και από πού προέρχονται οι κοσμικές αυτές δομές. Οι ερευνητές θα μπορούσαν να μελετήσουν τις φυσικές διεργασίες στο χώρο που περιβάλλει τα νημάτια, όταν ανακάλυψαν ένα νέο πληθυσμό έξω από το δικό μας γαλαξία. Αυτές οι δομές βρίσκονται περίπου 1 δισεκατομμύριο έτη φωτός μακριά. Τα νημάτια που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα είναι μέρος ενός μήνους γαλαξιών που αποτελείται από χιλιάδες γαλαξίες. Οι ενεργοί ραδιογαλαξίες, οι γαλαξίες δηλαδή με γιγάντιες περιοχές ραδιοεκπομπής που εκτείνονται πολύ πέρα από την ορατή δομή τους, μέσα στους μήνους, μπορεί να χρησιμεύσουν ως έδαφος αναπαραγωγής για σχηματισμό μαγνητικών νηματίων, λόγω της ικανότητάς τους να εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ραδιοκυμάτων. Ο Ζαντέχ έμεινε έκπληκτος όταν βρήκε αυτά τα νημάτια που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα. Έχοντας μελετήσει νημάτια στο δικό μας γαλαξιακό κέντρο για τόσα χρόνια, ένιωσα πολύ ενθουσιασμένος που είδα αυτές τις αξιοσημείωτες δομές, είπε ο Ζαντέχ σε μία δήλωσή του. Αλλά οι νέες ανακαλύψεις του δημιούργησαν μία προαίσθηση ότι κάτι συμβαίνει στο σύμπαν. Για πρώτη φορά έχουν εντοπιστεί νηματία και αλλού. Αν και ο νέος πληθυσμός νηματίων μοιάζει με εκείνους του γαλαξία μας, διαφέρουν σημαντικά. Σε αντίθεση με το γαλαξία μας, τα νηματία που βρίσκονται έξω από αυτόν είναι πολύ μεγαλύτερα, 100 έως 10.000 φορές μακρύτερα. Επιπλέον τα μαγνητικά τους πεδία είναι πολύ πιο αδύναμα και είναι αρκετά μεγαλύτερα. Το εσωτερικό τους μήνους ή η περιοχή μεταξύ γαλαξιών μέσα σε ένας μήνος είναι επίσης γεμάτο με αυτά. Τα περισσότερα από τα οποία κρέμονται σε γωνία 90 μοιρών από τους πίδακες των μαύρων τρυπών.